κρυσταλλίνης και μεμειγμένης με φωτιά θαλάσσης. Ευθύς μετά ο ιερός Ευαγγελιστής δημιουργεί ένα προήμιον των μετέπειτα φοβερών και τελευταίων πληγών της Αποκαλύψεως. Και μετά ταύτα είδων και ηνίγει ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, και εξήλθον οι επτά άγγελοι οι έχοντες τα σεπτά πληγάς εκ του ναού, ή ήσαν ενδεδυμένοι λίνων καθαρών λαμπρών και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου, όπως βλέπετε εδώ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρωτότυπο από το οποίο αντιγράφει ο Μωυσής επάνω εις το όρο Σινά, που του είπε ο Θεός: «Και ποιήσεις μη κατά πάντα όσα σε δεικνύω εν το όρι, το παράδειγμα της σκηνής και το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω ποιήσεις». Ώρα, πρόσεχε, ποιήσεις κατά τον τύπον των δεδειγμένων σι εν το όρι. Πρόσεξε, ό,τι είδες αυτό θα αντιγράψεις, κατά τον τύπο που σου έδειξα επάνω εις το όρος, στο όρο Σινά, αυτήν την σκηνή του μαρτυρίου, την πρωτότυπον, είδε ο Μωυσής και αντέγραψε και έκανε την κυβωτόν εκείνη εντός της οποίας ετοποθέτησε τις πλάκες του νόμου. Από αυτό διδασκόμεθα, όπως το αναφέρει εξάλλου το ίδιο θέμα και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ότι εκείνα τα οποία τελούμε εμείς πλέον ως χριστιανοί εις την Θείαν Λατρείαν, τα έχουμε αντιγράψει από τα αιώνια πρωτότυπα του ουρανού. Ξέρετε παρακαλώ τι είναι η Θεία Λειτουργία? Βεβαίως ο πυρήν της Θείας Λειτουργίας είναι ο μυστικός δείπνος του Χριστού, που παρέδωκε το μυστήριον εις τους μαθητάς του και δι' αυτόν προς όλους τους πιστούς όλων των αιώνων. Όμως όλο το πλαίσιο εντός του οποίου υπάρχει το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας και που είναι η Θεία Λειτουργία, από πού νομίζετε είναι εμπνευσμένο? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας μόνοι τους εσκέφτηκαν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε ναός και εντός αυτού να τοποθετήσουν ό,τι τοποθετούν? Αγαπητοί μου, τα πρότυπα ευρίσκονται εις των ουρανών. Από πού? Από το βιβλίο της Αποκαλύψεως και από τις οράσεις των προφητών και των Αγίων. Όλα αυτά είναι μέσα στη λατρεία μας. Και όπως τότε είπε ο Μωυσή, είπε ο Θεός εις τον Μωυσέα: «Ώρα, πρόσεχε, ποιήσεις κατά τον τύπον των δεδειγμένων σοι εν το όρι». Κατά παρόμοιον τρόπον και η λατρεία μας είναι αντίτυπον της αιωνίου λατρείας του Θεού, του αιωνίου θυσιαστηρίου, του εσφαγμένου αρνίου εις των ουρανών. Η ενδεδειμένη με καθαρών λινών επτά άγγελοι που σας διάβασα, δείχνει την καθαρότητα της φύσεώς των. Οι χρυσές ζώνες που φορούν εκφράζουν την τιμιότητα εις την διακονία τους. Οι επτά άγγελοι παραλαμβάνουν από ένα εκ των τεσσάρων ζώων που είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού και που δεν είναι παρά τα χερουβίμ, τις επτά χρυσές φιάλες
που ήσαν γεμάτες από την οργή του Θεού. Εδώ προσέξτε ένα σημείο. Τι σημαίνει παραλαμβάνουν οι 7 άγγελοι από ένα χερουβίμ, αν θέλετε να το πω έτσι, από ένα χερούβ, γιατί η χερουβίμ είναι ο τύπος του πληθυντικού, από ένα χερούβ παραλαμβάνουν τις 7 φιάλες. Πολύ ωραία το λέγει αυτό ο Άγιος Ανδρέας, που αντιγράφει τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Δειλεί το εκ των πρώτων αΐ εις τα δεύτερα την γνώση των πρακτέων εν ουρανείς μετοχετεύεστε κατά των Μέγαν Διονύσιων. Δηλαδή ότι η γνώση πηγαίνει εκ των υψηλότερων επιπέδων προς τα κατώτερα επίπεδα. Τα χερουβίμ είναι περί των θρόνων του Θεού. Συνεπώς η γνώση των περί του Θεού είναι τελειωτέρα. Και έτσι οι βουλές του Θεού και τα λοιπά είναι ό,τι αποκαλύπτεται εις τα χερουβίμ. Η γνώση των χερουβίμ περί του Θεού είναι τελειωτέρα από τη γνώση των άλλων αγγέλων. Και τι έχουμε? Έχουμε μία με το χέτευση, να χρησιμοποιήσω τη λέξη τη δική του, μία με το χέτευση. Ο ένας δίδει στον άλλον άγγελον, ο ανώτερος εις τον κατώτερον. Και αυτό φανερώνει ότι διαφέρει η γνώση των ανωτέρων από τους κατωτέρους. Όπως και οι πιστοί εις την Βασιλεία του Θεού θα έχουν διαφορετική γνώση περί του Θεού. Αυτή είναι και η δόξα η οποία θα ποικίλει στους Αγίους. Η δόξα του Αποστόλου Παύλου θα είναι ανωτέρα από κάποιον άλλον Άγιον και εκείνου από κάποιον άλλον και ούτω καθεξής, κατά την γνώση που έχει ο κάθε ένας λιγοτέρα ή περισσότερα μέσα εις την Βασιλεία του Θεού. Φυσικά κατά την αγιότητα εκάστου, ο Θεός δεν προσωποληπτεί, διότι οι βαθμίδες αγιότητος είναι και εις τους αγγέλους. Μην το ξεχνάτε αυτό, όπως και εις τους Αγίους. Οι χρυσές φιάλες είναι γεμάτες από το κρασί του θυμού του Θεού. Θυμών δε ακούων Θεού, μη ως εμπαθούς άκουε του Θείου, λέγει ο Αρέθας. Μην νομίζω ότι ο Θεός είναι εμπαθής και έχει θυμών. Είναι οι τιμωρίες των αποστατών που πρόκειται να δοθούν εξάλλου κατά έναν ανθρωποπαθή τρόπο εκφράζεται και λέγεται αυτό. Ο ναός γεμίζει από τη δόξα του Θεού, όπως σας διάβασα, υπό την μορφή καπνού, για να δείξει. Όλα σύμβολα είναι, προσέξτε, όλα ό,τι λέμε είναι σύμβολα. Σύμβολα αφάτων πραγμάτων, ανυπότων πραγμάτων, πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν αλλιώτικα να υποθούν. Διότι, να χρησιμοποιήσω τη φράση του Αποστόλου Παύλου, εκείνα που υπάρχουν στον ουρανόν ούκ εξώνε στην ανθρώπολα λύσε. Δεν είναι δυνατόν αυτά να λαλυθούν σε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένας τρόπος, μια γλώσσα, μια γλώσσα συμβόλων και οραμάτων, που με τον τρόπον αυτόν προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε αυτά τα μυστήρια του ουρανού. Έτσι ο ναός γεμίζει από τη δόξα του Θεού υπό τη μορφή του καπνού, για να δείξει το απροσπέλαστον της θείας δόξης, αλλά και το απροσπέλαστον των θείων βουλών, τουλάχιστον μέχρι που να τελεστούν οι 7 πληγές. Δηλαδή, ποιο το περιεχόμενο των 7 πληγών ουδείς το γνωρίζει. Όταν τελεστούν, τότε θα τις γνωρίσουμε τις 7 αυτές πληγές. Σημειώσατε ότι οι ερμηνευτές βάζουν το εξής:
είναι άξιον παρατηρήσεως. Ουδεμία μέχρι σήμερα ικανοποιητική ερμηνεία δεν δόθηκε στο τι εννοεί ο Ιερός Συγγραφεύς με τις 7 αυτές πληγές. Βεβαίως κάτι θα πούμε, αλλά αυτό το κάτι είναι ένα κάτι. Με σαφήνεια τίποτα δεν μπορούμε να υπούμε. Άρα πράγματι είναι οι βουλές του Θεού απροσπέλαστες ως προς τις 7 αυτές πληγές. Τότε θα κατανοηθούν όταν θα πραγματοποιηθούν. Εξάλλου ο γεμάτος από καπνό ναός που είναι η δόξα του Θεού θυμίζει και εκείνο το όραμα του Ισαΐου στο 6ο κεφάλαιο που είδε, λέγει, το ναό, στο ναό με εσένα κάθεται ο Θεός επί θρόνου επιρμένου, και να είναι ο ναός πλήρης καπνού. Αυτό το απροσπέλαστο του Θεού, το ακατανόητο του Θεού, όπως δεν μπορούμε να δούμε πέρα από ένα προπέτασμα καπνού, δεν μπορούμε να δούμε από την άλλη μεριά τι συμβαίνει. Έτσι και εδώ δείχνει το μυστηριώδες του Θεού. Και οι άγγελοι τώρα είναι έτοιμοι, που πήραν τις 7 φιάλες από τα χέρια ενός χερούβ, ο καθένας με τη σειρά του, να αδειάσει το περιεχόμενο της φιάλης που αντιστοιχεί σε μία πληγή. Και έτσι εισερχόμεθα εις το 16ο κεφάλαιο. Εδώ στο 16ο κεφάλαιο περιγράφεται η έκχυση των 7 πληγών από τις 7, συγγνώμη, η έκχυση των 7 φιαλών που θα προκαλέσουν τις 7 πληγές. Οι 7 αυτές πληγές πάνω κάτω θυμίζουν τις πληγές της Αιγύπτου που επέφερε ο Θεός δια του Μωυσέως εις τον Φαραώ, σας το έχω ξαναπεί παλιότερα αυτό, αλλά και πληγές που αναφέρονται στην περίπτωση των 7 σαλπίγκων. Οι περισσότερες εκ των 7 πληγών των φιαλών στρέφονται εναντίον της αντιθέου δυνάμεως και επιφέρουν ανάλογα αποτελέσματα εις τους ανθρώπους, όπως τότε εις τους Αιγυπτίους, ήτι αμετανοησίαν και πόρωσιν. Πάντως, όπως και άλλοτε σας το έχω σημειώσει αυτό, δίνεται να θεωρηθεί το γεγονός των 10 πληγών της Αιγύπτου με τα ανάλογα αποτελέσματα τόσο εις τους Αιγυπτίους όσο και εις το λαό του Θεού τύπος μελλοντικών και μάλιστα εσχατολογικών καταστάσεων. Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον, εγώ προσωπικά, όσες φορές ή τις πάρα πολλές φορές που αναλύομαι εδώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έχω ανατρέξει σε αυτή την περιοχή, στο βιβλίο της Εξόδου, να μελετήσω το θέμα των πληγών της Αιγύπτου. Τακτικότατα δε, δηλαδή πυκνότατα, σχεδόν σε κάθε θέμα που σας κάνω ανατρέχω στην Παλαιά Διαθήκη. Θέλω να καταλάβουμε ότι ειδικά οι 10 πληγές του Φαραώ δεν είναι παρά ένας τύπος, σας το είπα, μελλοντικών καταστάσεων. Και επειδή θα μπορούσαν κάποιοι να πούν μήπως είναι μια αλληγορία εκείνα τα οποία γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και ότι δεν πρόκειται να έχουν διάσταση αισθήσεως οι πληγές, μας δίνει την απάντηση Παλαιά Διαθήκη, διότι τότε είχαμε γεγονότα. Οι 10 πληγές του Φαραώ ήταν γεγονότα, δεν ήταν μία αλληγορία, δηλαδή μία ιστορία. Και αφού λοιπόν οι πληγές εκεί, τα αντίτυπα των εσχάτων, είναι ιστορία, ιστορία θα είναι
και τα πρωτότυπα των εσχάτων. Οι πληγές δηλαδή θα είναι γεγονότα. Το υπογραμμίζω, γεγονότα. Και ήκουσα, αρχίζει το 16ο κεφάλαιο, και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγούσης της επτά αγγέλης. Υπάγεται και εκθέατε τα επτά φιάλας του θυμού του Θεού εις την γη. Η φωνή που ακούγεται από τον ναό, εφόσον ο ναός είναι πλήρης της θείας δόξης, πιθανώς είναι η φωνή του Θεού. Οι φιάλες που κρατούν, μας λέγει ο Άγιος Ανδρέας, η φιάλη εντάφθα καθάπερ και το ποτήριον επικολαστικής ενεργίας εκλαμβάνεται. Όπως λέμε, το ποτήρι του θυμού του Θεού, το κάναμε σε ένα προηγούμενο θέμα μας. Εδώ λέμε η φιάλη του θυμού του Θεού. Συνεπώς, η φιάλη δεν είναι τίποτε άλλο παρά, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, είναι μία εικόνα κολαστικής, τιμωρητικής ενεργίας του Θεού. Και συνεχίζει το ιερόν κείμενο. Και απήλθεν ο πρώτος άγγελος και εξέχε την φιάλην αυτού εις την γη. Και γένετο έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Η πληγή αυτή υπενθυμίζει την έκτη πληγή του Φαραώ. Δια να την κατανοήσουμε την πληγή αυτή της Αποκαλύψεως, ας ανατρέξουμε εις την τότε πληγή του Φαραώ. Γράφει το βιβλίο της Εξόδου 9,10. Και έλαβεν ο Μωυσής την εθάλην της καμινέας, πήρε από μια καμινάδα εθάλη καπνιά εναντίον Φαραώ, μπροστά εις τον Φαραών, και έπασεν αυτήν Μωυσής, την εσκόρπισε, τη φύσηξε και τη σκόρπισε εις τον ουρανόν. Και γένετο έλκη, φλικτίδες αναζέουσε εν της ανθρώπης και εν της τετράποση. Και τότε παρουσιάστηκαν πληγές, έλκη πληγές, και φλικτίδες, φουσκάλες αναζέουσες, δηλαδή καυτερές, τσούζαν και σε ανθρώπους και σε ζώα. Ύστερα ο ίδιος ο Θεός απειλεί τους Εβραίους. Είναι στο Δευτερονόμιο, το τελευταίο βιβλίο της Πεντατεύχου. Λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν ο Μωυσής και δίδει, θα λέγαμε, τη μεγάλη του παρακαταθήκη, λέγει ο Θεός στο λαό το δικό του: εάν δεν ακούσετε τις εντολές μου, τις πληγές που έδωσα στους Αιγυπτίους τότε θα τις δώσω σε εσάς. Ακούστε πως το λέγει αυτό, ειδικά στην πληγή που τώρα αναφέρουμε. Δευτερονόμιον 28,35. Πατάξεσε Κύριος εν έλκη πονηρό. Θα σε χτυπήσει, λέγει ο Μωυσής, θα σε χτυπήσει ο Κύριος με κακή πληγή, έλκος πονηρών, επί τα γόνατα και επί τα σκνή μας, ώστε μη δύναστε σε η Αθήνε, που να μην μπορείς να γιατρευτείς από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής σου, από κάτω κατά από τα πόδια σου μέχρι πάνω το κεφάλι σου. Αυτό δεν έχει καμία αλληγορία, είναι πραγματικότης. Συνεπώς, πρόκειται περί σωματικής, πραγματικής, σωματικής πληγής, η οποία επιπίπτει όμως
μόνο σε εκείνους που έχουν το χάραγμα του Αντιχρίστου, του θηρίου. Όπως και τότε στην Αίγυπτον, οι πληγές αυτές δεν έπλητον την περιοχή των Εβραίων που ήσαν εις την Γεσέμ. Οι Εβραίοι δεν πάθαιναν τίποτε, ο λαός του Θεού δεν πάθαινε τίποτε, μόνο οι Αιγύπτιοι το πάθαιναν αυτό. Αν μου πείτε με λίγο φαντασία ότι μήπως είναι ο καρκίνος, θα σας έλεγα πολύ αμφίβολο. Απλούστατα, σας εξήγησα στην αρχή ότι δεν υπάρχει καμία ικανοποιητική ερμηνεία αυτών των πληγών. Ότι θα παθαίνουν τα έλκη μόνο εκείνοι οι οποίοι θα έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστον. Ο καρκίνος όμως πλήττει, αγαπητοί μου, και τους ασεβείς και τους ευσεβείς και τους αγίους. Μάλιστα, έχουμε αγίους που σαφώς είχαν καρκίνο. Η Αγία Συγκλητική, από τις περιγραφές που μας δίδονται, και η Αγία Συγκλητική είναι μάλιστα ό,τι είναι ο Μέγας Αντώνιος στους άνδρες, είναι η Αγία Συγκλητική στις γυναίκες. Από τις περιγραφές που έχουμε, προφανώς επρόκειτο περί καρκίνου του στόματος. Είχε, λέει, γεμίσει πληγές στο στόμα της, ήταν σε μια φοβερή κατάσταση και μύριζε φοβερά. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως θα γνωρίζετε, εκοιμήθη από προστάτη. Δεν ξέρω, αλλά ίσως δεν αποκλείεται, προσέξτε, ίσως δεν αποκλείεται να υπήρχε καρκίνος προστάτου. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε, αγαπητοί μου, ότι ο καρκίνος είναι η πληγή που πλήττει εκείνους οι οποίοι προσκυνούν την εικόνα του θηρίου. Διότι εδώ είναι φανερό, το λέει σαφώς, ότι θα παθαίνουν αυτές τις πληγές μόνον εκείνοι οι οποίοι θα προσκυνούν την εικόνα του θηρίου, θα αποδέχονται το πνεύμα του Αντιχρίστου. Μα εδώ έχουμε αρρώστιες πολύ βαριές και πολύ σοβαρές και με ελκώματα και πληγές κλπ. Σε αγίους ανθρώπους. Άρα τι είναι αυτό, ποια είναι αυτή η πληγή, δεν ξέρω. Παραμένει άγνωστη. Όταν θα έρθει τότε, τότε θα πούμε αυτή είναι η πληγή. Ο Άγιος Ανδρέας εξάλλου, που ερμηνεύει, αναφέρεται εις αυτή την πληγή με την έννοια και την φυσική και την ηθική. Ακούστε πως το λέγει. Την εν καρδία πίου δίκην σφίζουσαν οδύνην ενιτόμενον, την εγγυνωμένη τες των αποστατών καρδίες, όταν θεηλά τις πληγές μαστιζόμενη, μηδεμιάς παρά του θεοποιηθέντος παρά αυτόν Αντιχρίστου οι άσιος τεύξονται. Οικός δε και αισθητός τα τούτων τραυματίζεσαι σώματα προς έλεγχον της ελκοθήσεις αυτών πληγής, της διαβολικής της πλάνης του απατεώνος και Αντιχρίστου και αποστάτου βέλεση. Δηλαδή, το πρώτο, να μην σας το ερμηνεύσω ολόκληρο, ξέρω ότι κουράζουν τα κείμενα, αλλά τα διαβάζω διακατοχήρωση. Σας το έχω κι άλλη φορά πει. Διακατοχήρωση τα διαβάζω. Το πρώτο σημείο είναι ότι θα υπάρχει ένα σφίξιμο μες στην καρδιά. Θα το ξαναπώ, την εγκαρδία πίου δίκην, σαν να έχει πίον μέσα η καρδιά, σφίζουσαν οδύνην ενιτόμενον, σαν να είναι κάτι που τη στεναχωρεί πολύ, πώς να το πω, σαν να πιέσει η καρδιά γύρω γύρω νερό, να το πω έτσι απλό ελληνικά, νερόπιασμα, και δημιουργεί μια βαριά κατάσταση, με ηθική διάσταση το πράγμα, που σημαίνει τύψη συνειδήσεως, αγωνία, γιατί προσκύνησαν τον Αντίχριστο, ήλπισαν στα δεδομένα του και απεγοητεύθησαν, διεψεύστησαν. Ω αυτό, ω αυτό. Και μάλιστα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, έχει κάποια σημασία για τη μετάνοια. Θα δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Οπότε,
είναι η στεναχώρια τους, η πίεση της ψυχής των για ό,τι ακολούθησαν και έχουν διαψευθεί. Το δεύτερον, ότι πιθανώς λέγει να είναι αυτά και αισθητά, δηλαδή να είναι ό,τι λέγει το κείμενο, πληγές. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις την θάλασσα και εγέρε το αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλη του μες στη θάλασσα και έγινε η θάλασσα σαν αίμα σκοτωμένου ανθρώπου, ανθρώπου ο οποίος εφωνεύθη, και κάθε τι που υπήρχε μέσα στην θάλασσα απέθανε. Αυτή η δευτέρα πληγή της φιάλης θυμίζει την πρώτη αιγυπτιακή πληγή. Θα σας τη διαβάσω. Είναι Έξοδος 7,20-21. Και επάρας τη ράβδο αυτού ο Μωυσής επάταξεν, εχτύπησε το είδωρ το εν το ποταμό και μετέβαλεν παν το είδωρ το εν το ποταμό εις αίμα και οι ιχθύες εν το ποταμό ετελεύτησαν. Πέθαναν τα ψάρια στο ποτάμι, τον ύλο ποταμό, και επόζεσεν ο ποταμός, βρώμησε ο ποταμός. Αυτό το ως αίμα νεκρού, θα σας επαναλάβω, είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, σημαίνει αίμα φωνευθέντος. Και τι αντιστοιχεί? Αντιστοιχεί με ό,τι η αιγυπτιακή πληγή, δηλαδή η νέκρωσης της ενίδρου ζωής από τη μία μεριά, και από την άλλη αυτό που λέγει πάλι ο Άγιος Ανδρέας, ακούσατε το, και σφαγών κατά τόπους γινωμένων, η μεν θάλασσα τες ναυμαχίες αίμα τιμολυνθήσετε, η δε ποταμή της των εκεί θνησκόντων έμαση κεραστήσονται. Από τις φαγές που θα γίνουν κατά τόπους, η μεν θάλασσα από τις ναυμαχίες θα γεμίσει αίμα, τα δε ποτάμια από εκείνους που θα πεθαίνουν θα φωνεύονται, θα ανακατευτούν τα νερά τους με ανθρώπινα αίματα. Αυτή η πληγή μοιάζει με την πληγή της Δευτέρας Άλπιγκος, με τη διαφορά, αυτό προσέξτε, ότι εκεί στη Δευτέρα Άλπιγκα η πληγή μεταβάλλεται το νερό της θαλάσσης μόνο το εν τρίτον σε αίμα. Εδώ μεταβάλλεται όλη η θάλασσα σε αίμα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Εκείνο που σας είχα πει στην ερμηνεία, το πώς θα ερμηνεύσουμε αυτές τις τρεις επτάδες πληγών, φανερώνει την πληρότητα των πτυχών της πληγής ως προς τις φραγίδες, ως προς τις σάλπιγγες και ως προς τις θυάλες. Έχουμε δηλαδή τρεις πτυχές. Επανέρχεται ο Ιερός Συγγραφεύς για να δείξει την πληρότητα της συμφοράς. Και ο τρίτος εξέχε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγά των υδάτων και έγινε το αίμα. Και ήκουσα του αγγέλου των υδάτων λέγοντος: δίκαιος ή ο όν και ο ίν ο όσιος, ότι ταύτα έκρινες, ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα αυτής έδωκας ποιήν, άξιοι εσύ. Και ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος: ναι, Κύριο Θεός ο Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκκρίση σου. Η τρίτη πληγή θυμίζει την πληγή της τρίτης άλκυνος, με τη διαφορά και εδώ το ίδιο, ότι εκεί μεν πλήττεται το ένα τρίτο των ποσίμων υδάτων,
η δευτέρα πληγή είναι η θάλασσα, η τρίτη είναι τα πόσιμα νερά, ενώ εδώ πλήττονται τα πόσιμα νερά καθ' ολοκληρία, ολοκλήρου της γης. Για να πάρετε μία εικόνα σήμερα, έτσι ένα περίπου να το αντιληφθείτε, σήμερα λέμε έχουμε μόλυνση του περιβάλλοντος. Πώς έχουμε αυτή τη μόλυνση του περιβάλλοντος? Πείτε με τα λύματα, πείτε με τη ραδιενέργεια. Α, αυτός ο δορυφόρος που θα πέσει, περιμένουμε να πέσει, αν πέσει στη γη θα είναι αυτή η αλφα μόλυνση από ραδιενέργεια. Αν πέσει στον ωκεανό και αναμένεται να πέσει στον ωκεανό, καθησυχάζουν υποτίθεται οι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα καθησυχάσεως, θα μολυνθεί ο ωκεανός. Διότι αφού είναι ραδιενέργεια, τι η ξηρά, τι η θάλασσα. Άλλο τώρα, εάν η ξηρά μολύνει το περισσότερο, η θάλασσα θα μολυνθεί. Σε τι περιοχή? Σε μια περιοχή. Θα μολυνθεί όμως. Θα λέγαμε τώρα ότι έχουμε την εκπλήρωση της πληγής της Άλπιγκος. Δηλαδή τι? Μέρος των υδάτων να υφίσταται τη μόλυνση. Αν υποτεθεί ότι προχωρούν τα όπλα μας, αυτά τα οποία έχουν βάση τη ραδιενέργεια, και γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος, τότε δεν θα μολυνθούν όλα τα πόσιμα νερά της γης. Τότε θα έχει πληρωθεί όχι η πληγή της Άλπιγκος, η οποία τώρα πληρούται, αλλά η πληγή της Φιάλης. Αυτό θα πει το 1/3 της Άλπιγκα, την πληγή της Άλπιγκος, καθ' ολοκληρία στην πληγή της Φιάλης. Πιστεύω να πήρατε μία περίπου εικόνα. Ο άγγελος των υδάτων, έτσι λέγει, και ήκουσα του αγγέλου των υδάτων, είναι ο εντεταλμένος άγγελος που είναι φύλακας των υδάτων. Αυτός σημαίνει ότι έχει τοποθετηθεί να φυλάτει το νερό. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, μας το διδάσκει και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ότι, αλλά το παίρνει από την Αγία Γραφή φυσικά, ότι άγγελοι φυλάσσουν τη δημιουργία και την φυλάτουν από την φθοροποιών ενέργεια του διαβόλου, αλλά και από την φθοροποιών ενέργεια των ανθρώπων. Όταν όμως παραχωρήσει ο Θεός, τότε παρότι φυλάτουν οι άγγελοι την δημιουργία, θα επέλθει σάλευσης των δυνάμεων του σύμπαντος. Εκείνο το «εδυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται» έχει και την φυσική διάσταση. Οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν, όπως και οι δυνάμεις της γης θα σαλευθούν. Έχει την πνευματική έννοια, ας μην επεκτείνομαι όμως. Θα ήθελα να λέγα μόνο τούτο: κατά παραχώρηση θα είναι πάντοτε του Θεού. Άγγελοι όμως φυλάτουν την δημιουργία. Ο άγγελος λοιπόν των υδάτων, ο εντεταλμένος ως φύλακας αυτών, όταν ρίξει την φιάλη και δει να μολύνονται τα νερά, ο ίδιος ο άγγελος εκπλήσεται από τη μεταβολή του νερού σε αίμα και τότε κατανοεί τις κρίσεις του Θεού και δικαιώνει το Θεό και αναφωνεί: δίκαιος ή είσαι δίκαιος ο όν και ο ίν ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας. Είσαι δίκαιος ο όν και ο ίν, γιατί έκρινες έτσι να γίνει. Αίμα Αγίων και Προφητών έφυσαν οι αποστάτε από σένα. Σωστό λοιπόν είναι να πιούν τώρα αίμα αντί νερό. Τους αξίζει, άξιοι, τους αξίζει. Αλλά ας το δούμε λίγο πιο κοντά. Αυτό το «ο όν και ο ίν» είναι η γνωστή έκφραση «ισόλικος». Σόλικος είναι. Δεν υπάρχει το «ίν», είναι ο παρατοπικός του «ιμί». Δεν μπορούμε λοιπόν να βάλουμε άρθρο, αφού είναι ρήμα. Αλλά θέλει να δείξει με αυτό το σόλικο τρόπο, και δεν είναι λάθος, παρά εκ προθέσεως λάθος, όχι από γραμματοσύνη,
και να δημιουργήσει αυτήν την έμφαση ότι ο Θεός, ότι ο Χριστός, συγκεκριμένα ο Χριστός, είναι αυτός που υπάρχει και αυτός που υπήρχε. Εκείνο που λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, εν αρχή είναι ο Λόγος. Εδώ πολύ σωστά μπαίνει το ρήμα. Στην αρχή, όταν έγινε δηλαδή η αρχή του χρόνου και η αρχή της δημιουργίας, ήτο, υπήρχε ο Λόγος. Εδώ το βάζει εν άρθρος, σόλικα, ασύνταχτα δηλαδή. Αυτός ο οποίος υπάρχει και υπήρχε, ο ον και ο ίν. Δεν βάζει όμως ο ερχόμενος. Γιατί? Διότι δεν έρχεται, είναι παρόν. Όταν οι πληγές δίδονται στους ανθρώπους, ήδη είναι παρόν. Ενθυμίστε τώρα με εκεί που βγήκε ο καθήμενος επί του ύπου, σε ένα προηγούμενο θέμα μας, ο κριτής που έρχεται να κρίνει την οικουμένη. Οι πληγές τι είναι? Μία προπαρασκευή της κρίσεως. Συνεπώς, δεν βάζει ο ερχόμενος, είναι παρόν ο Χριστός στην ιστορία και κρίνει την ιστορία. Είναι δε στις παραμονές της τελικής κρίσεως. Εδώ βλέπουμε ότι το έλεος του Θεού έρεται από την κρίση σε εκείνους που δεν έδειξαν και δεν έπραξαν το έλεος. Επειδή λοιπόν έχησαν αίμα Αγίων, τώρα πίνουν νερό αιματώδες. Υπάρχει και η ερμηνεία ότι πράγματι το νερό μεταβάλλεται σε αίμα. Ό,τι και να είναι, το θέμα είναι ότι το νερό τελικά είναι ακατάλληλο να το πιει κανείς. Προσέξτε με, ακατάλληλο να το πιει κανείς. Και έχει το χρώμα του αίματος. Αν τώρα είναι αίμα ή είναι κόκκινο, όπως κόκκινο προκαλείται, δημιουργείται το νερό από κάποια ζουζούνια, λέγονται δεινομαστιγωτά. Αυτά κοκκινίζουν το νερό και είναι φοβερά δηλητηριώδη. Τι μπορεί να είναι, ο Θεός το ξέρει, σας είπα δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Το θέμα είναι τούτο και προσέξτε αυτό το σημείο. Η περίπτωση εδώ θυμίζει κάτι το παλαιοδιαθηκικόν. Τι λέει ο παλαιός νόμος? Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος και αίμα αντί αίματος. Έβγαλες δόντι, θα σου βγάλω και το δικό σου το δόντι. Έβγαλες το δεξί μάτι του αλουνού, θα σου βγάλει ο δικαστής το δεξί μάτι, το δικό σου. Έχισες αίμα, δηλαδή σκότωσες, τότε η ποινή σου θα είναι ο θάνατος. Θα φωνευτείς και εσύ, θα εκτελεστείς και εσύ. Λοιπόν, προσέξτε. Κοιτάξτε το πνεύμα της πληγής. Εφώνευσαν τους προφήτες και τους Αγίους. Λοιπόν, και αυτοί τώρα θα πιούνε αίμα. Και λέει ο άγγελος, τους αξίζει. Αίμα χύσαν, αίμα θα πιούν, αντί νερό. Δηλαδή, ο Θεός που νομοθετεί στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο ίδιος που νομοθετεί και στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι άλλος Θεός. Ούτε ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ατελής, ούτε είναι κακός. Η ανθρωπότης είναι ατελής και ατελώς ως να συμπεριφέρεται ο Θεός στους ανθρώπους. Όπως, επιτρέψατε μου να πω ένα παράδειγμα, όταν έχουμε ένα μικρό παιδάκι, ο μεγάλος χρησιμοποιεί τη γλώσσα του μωρού και λέει πάμε άτα, πάμε περίπατο, αλλά τι μιλάει? Στη γλώσσα του μωρού. Ο μεγάλος όμως δεν μιλάει τη γλώσσα αυτή, κατεβαίνει στη γλώσσα του μωρού. Έτσι κατεβαίνει και ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι ατελής, ατελής είναι οι άνθρωποι. Αλλά εκείνο που κάνει εντύπωση, εφόσον οι άνθρωποι δεν θέλησαν να τελειοποιηθούν με την καινούργια εντολή της αγάπης, της Καινής Διαθήκης, έρχεται ο Θεός να τους κρίνει με τον παλαιό νόμο. Αίμα έχεις, αίμα θα χυθεί και σε σένα. Αίμα ήπιες Αγίων, αίμα θα πιείς για το νερό σου. Το νερό σου θα είναι αιματηρόν. Είναι κάτι που μας κάνει πραγματικά εντύπωση. Δηλαδή, εδώ κρίνει τους αμετανοήτους ανθρώπους ο Θεός με αυτούς τους σκληρούς και ανελαίους νόμους
της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Άγιοι και οι προφήτες που αναφέρεται το χωρίον είναι όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης, δηλαδή οι πιστοί χριστιανοί. Προφήτης δεν είναι οι γνωστοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά προφήτες λέγονται και οι χριστιανοί. Συνεπώς είναι οι Άγιοι και Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Οι κρίσεις δε, για να μην νομίσουμε, αχ, είναι μερικοί οι οποίοι λένε μη διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη, η Καινή, η οποία είναι γεμάτη από αγάπη, σας το είχα πει σε ένα περασμένο θέμα, έχουνε διεστραμμένη εικόνα περί του Χριστού. Νομίζουν ότι είναι ο γλυκής Ιησούς που αδρανοποιείται μπροστά στο κακό που υπάρχει μέσα στην ιστορία. Ακούστε τώρα τα λόγια του Χριστού. Ακούστε σχετικά με αυτήν την περίπτωση της Αποκαλύψεως που θα πιούνε αιματηρό νερό. Ακούστε τι λέει ο Χριστός. Λουκάς 11:50-51. Εκζητηθεί. Κοιτάξτε το εκζητηθεί. Εκζητώ. Το αίμα. Θα ζητηθεί δηλαδή. Μετά προσοχής και ακριβίας. Το αίμα πάντων των προφητών, το εκχυνόμενον. Πότε θα εξητηθεί? Στο τέλος της ιστορίας, στην κρίση. Εξητηθεί λοιπόν το αίμα πάντων των προφητών, το εκχυνόμενον από καταβολής κόσμου, από της γενεάς ταύτης, από του αίματος Άβελ έως του αίματος Ζαχαρίου, του απολωμένου μεταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκου, εννοεί του ναού. Ναι, λέγω ημίν, εκζητηθήσετε από τις γενεάς ταύτης. Θα ζητηθεί από αυτή τη γενεά. Ποια γενεά? Τη γενεά του Χριστού που τον εσταύρωσε. Και, εξεζητήθη το αίμα της γενεάς εκείνης. Η μεγάλη σφαγή το 70 μετά Χριστόν της Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι τύπος όμως Ιερουσαλήμ. Θα εξητηθεί το αίμα των μαρτύρων και των Αγίων εις το τέλος της ιστορίας. Βλέπετε τα λόγια εδώ του Χριστού. Τι θυμίζουν? Αίμα αντί αίματος, που είναι εντολή στην Παλαιά Διαθήκη. Το θυσιαστήριον, εδώ λέγει, όταν είπε ο άγγελος τα λόγια αυτά, τότε ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος. Εδώ ομιλεί το θυσιαστήριον. Τι είναι αυτό? Είναι μία προσωποποίηση του θυσιαστηρίου που αντιφωνεί εις τους λόγους του Αγγέλου ότι πράγματι του Κυρίου και Θεού και Παντοκράτορος οι κρίσεις είναι αληθινές και δίκαιες. Ποιο είναι αυτό το θυσιαστήριο? Είναι οι προσευχές των Αγίων, όπως εξάλλου ανεφέρθη και κατά την προπαρασκευή της Οπτασίας των Αγγέλων που είδαμε στο 8ο κεφάλαιο. Οι προσευχές των Αγίων. Δηλαδή θα πούν οι Άγιοι με τις προσευχές τους το αμήν σε εκείνο που θα πει ο άγγελος με ό,τι θα συμβαίνει πάνω στη γη. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη αυτό καυματίσε εν πυρί τους ανθρώπους και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξαν. Η τετάρτη πληγή είναι φοβερή. Προς επιδείνωση εκ της λειψιδρίας, αφού το νερό έγινε αίμα, πού να βρεις νερό? Τότε, στο βιβλίο της Εξόδου, στην εποχή του Φαραώ, όταν το ποτάμι έγινε αιματηρόν, έσκαβαν οι Αιγύπτιοι γύρω από το ποτάμι λάκους, μήπως βρουν εκεί καλό νερό. Και εκείνο είναι το αιματηρόν. Και λέγει ότι σε όλα τα δοχεία, τα ξύλινα και τα πύλινα, που υπήρχε νερό, έγινε αιματηρόν. Άρα λοιπόν η δίψα θα είναι φοβερή. Τι να πεις? Έρχεται εις αυτήν την κατάσταση της λειψιδρίας, της δίψας,
να προσθεθεί τώρα η πληγή του ηλιακού καύματος. Να βγει ένας ήλιος που να σε καίει φοβερά. Μεγάλος καύσον δηλαδή, γράφει Άγιος Ανδρέας. Ίσως και αισθητός το του ηλίου φλογμό, το ότι νικάφτα καυματιστήσονται οι άνθρωποι. Πιθανώς, λέγει, ίσως να είναι πράγματι καύμα του ηλίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι, γιατί δεν ξέρουμε, σας είπα τι ακριβώς είναι, ότι αντί να μετανοήσουν οι άνθρωποι, μέσα στην πόρωσή τους βλασφημούν. Λέγει πάλι ο Άγιος Ανδρέας κάτι που θα ήθελα να το προσέξουμε, αγαπητοί μου, και να μας φυλάει ο Θεός. Εις βάθος κακών εμπεσόντες, ού προς επιστροφήν, αλλά προς βλασφημίαν, μοχθηρία γνώμης, εξενεχθήσονται. Λέει η Αγία Γραφή, όταν λέγει ο άνθρωπος φτάσει στο βάθος των κακών, τότε πια βλασφημεί τον Θεό και δεν έχει ελπίδα καμιάς μετανοίας. Αυτό το πράγμα λέει ο Άγιος Ανδρέας εδώ, ότι αυτοί που πέσαν μέσα στο βάθος των κακών δεν μπορούν πια να γυρίσουν πίσω ού προς επιστροφήν, αλλά προς βλασφημίαν, με τη μοχθηρία της γνώμης τους θα οδηγηθούν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που σας είπα να προσέξουμε? Αδελφοί μου, βλασφημάτε, βλασφημάμε? Ομιγέννητο, ακροατέ του Λόγου του Θεού να βλασφημούν? Είναι αδιανόητο. Αλλά μέσα σε αυτό το πέλαγος των ανθρώπων, αναμφισβήτητα υπάρχουν άνθρωποι που βλασφημούν. Διότι εδώ δεν έρχονται οι Άγιοι, εδώ έρχονται οι αμαρτωλοί. Όλοι είμαι θαμαρτωλοί και έχουμε ελαττώματα. Αναμφισβήτητα λοιπόν βλασφημούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που βλασφημούν. Σε τι χρησιμεύει το ότι έρχονται εδώ? Μα έρχονται να ακούσουν Λόγο Θεού και να μην βλασφημούν. Κλέπτουν? Μα έρχονται και ακούνε Λόγο Θεού να μην κλέπτουν. Ψεύδονται? Μα έρχονται να ακούσουν Λόγο Θεού να μην ψεύδονται. Λοιπόν, εδώ δεν έρχονται οι Άγιοι, έρχονται οι στραβοί, δηλαδή οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Όλοι είμαι αμαρτωλοί. Και εγώ πρώτος ωφελούμαι με εκείνα τα οποία σας λέγω. Γιατί πρώτος εγώ τα μελετώ για να σας τα προσφέρω εσάς. Και εγώ φροντίζω πρώτα να διορθωθώ και εσείς να διορθωθείτε όλοι μαζί. Από κοινού, στο Λόγο του Θεού. Βλασφημούν λοιπόν αδελφοί εδώ? Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5, 10, 50 άνθρωποι που μπορούν να βλασφημούν. Τους ειδοποιώ το εξής: να σπεύσουν γρήγορα να διορθωθούν. Γρήγορα. Διότι κάθε αμαρτία, και μια που ο λόγος περί βλασφημίας, η βλασφημία έχει σκαλοπάτια κατρακυλίσματος, Σήμερα βλασφημάς, αδελφέ μου, το διάβολο, αύριο τα θεία. Ίσως χωρίς επίγνωση, γιατί αν σου πω, αδελφέ μου, ξέρεις τι κάνεις, θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνω, δεν το θέλω. Αύριο, όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά στη ζωή σου, τότε όχι ανεπιγνώτος, αλλά εν επιγνώση θα βλασφημάς. Και θα υβρίζεις τον Θεό. Ξέρεις τι σημαίνει, αδελφέ μου, ότι κατεβάζεις τα σκαλοπάτια αυτής της αμαρτίας ολοταχώς. Πρόσεξε λοιπόν, μη βρεθείς στον πυθμένα του κακού. Διότι όταν βρεθείς στο βάθος του κακού, τότε δεν μπορείς πια να επιστρέψεις. Αυτό θέλει να πει. Εις βάθος κακών εμπεσόντες, αυτοί που έπεσαν στο βάθος των κακών, ού προς επιστροφή. Δεν γυρίζουν πίσω. Αλλά τι? Αλλά προς βλασφημία. Λοιπόν, αδελφοί μου, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Έχουμε κακία, έχουμε λατώματα, μη τα αφήνουμε να προκόβουμε, αλλά να τα περικόπτουμε. Όταν πάντως η προαίρεση έχει διαστραφεί, όπως βλέπουμε, τότε είναι αδύνατος η μετάνοια.
Το ίδιο θα συμβαίνει και στην κόλαση, όταν μάλιστα θα έχει παγιωθεί η προαίρεση του ανθρώπου σε μια αμαρτία κατά τον παρόντα, στον παρόντα κόσμο, κατά την ώρα του θανάτου του. Όταν κανείς πεθαίνει και δεν διόρθωσε ένα πάθος, αυτό είναι παγιωμένο εις την ψυχή. Δεν διορθώνεται ούτε με τα θάνατο. Στον παρόντα κόσμο μόνο διορθώνονται τα πράγματα, που σημαίνει ότι και στην κόλαση οι άνθρωποι θα πονούν, θα οδυνώνται, αλλά δεν θα μετανοούν. Οι δαίμονες θα πονούν, θα οδυνώνται, αλλά δεν θα μετανοούν. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Το βλέπει κανείς αυτό ακόμα και σε συγχρόνους μας ανθρώπους. Δεν θα χρησιμοποιήσω δικό μου παράδειγμα. Το παράδειγμα του Αγίου Ανδρέου είναι σύγχρονο για κάθε εποχή. Ακούστε πώς το λέει. «Ως και νυν οράν έξεστη πολλούς». Ακόμα και τώρα μπορούμε να δούμε πολλούς. «Της κυκλώσας ίνιμας εκ βαρβαρικών χειρών αρήτης δεινής ασχάλοντας». Όταν δηλαδή έχουμε επιθέσεις βαρβάρων και περιπίπτουν σε πολλές βαριές δεινές στενοχώριες, μια εχμαλωσία, μια προσφυγιά, τέτοια πράγματα, ή θάνατη ακόμη, ή πείνα, την θείαν αιτιάσθε αγαθότητα, ότι τα στοσάφτας κακώσεις, τη η μετέρα γενεά τετήρηκε. Αιτιώνται των Θεών και λέγουν ότι ο Θεός φταίει για εκείνα τα οποία περνάμε και ότι αυτά τα εφύλαξε ο Θεός για μας, για τη γενιά μας. Και αιτιώνται των Θεών, δεν αιτιώνται των εαυτών τους. Σημαίνει, δεν υπάρχει μετάνοια. Σημαίνει, βλασφημούν. Όταν αιτιάσαι, αδελφέ μου, των Θεών και λέγεις ο Θεός φταίει, τι άλλο είναι η βλασφημία? Αυτό είναι η βλασφημία. Πάντως είναι αξιοπρόσεκτο ότι η βλασφημία προσυδειάζει στους θειασότες του Αντιχρίστου. Αυτός που είναι κάτω από την ενέργεια του σατανά συμπεριφέρεται αντίθετα στις ενέργειες του Θεού, όπως και ο πάτρονας του διάβολος. Ξαναπώ, αυτός που είναι κάτω από τις ενέργειες του διαβόλου αντιτίθεται στις ενέργειες του Θεού, όπως κάνει και ο διάβολος. Και ο πέμπτος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και γένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη και εμασόντοτας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και ουμετενόησαν εκ των έργων αυτών. Και η πληγή αυτή, η πέμπτη, υπενθυμίζει την ενάτη πληγή του Φαραώ, την πρώτη τελευταία. Ακούσατε την, Έξοδος 10,22-23. «Και εξέτεινε Μωυσής την χείρα εις των ουρανών και αγέρωτο σκότος, γνώφος, θύελα, επί πάσαν γην Αιγύπτου τρεις ημέρες. Πάση δε της Ιης Ισραήλ, φως ειν εν πάση εις καταιγίνοντο». Εκεί στην γη Γεσέμ οι Εβραίοι είχαν, ο λαός του Θεού είχαν ηλιοφάνεια. Τρεις μέρες πυκνό σκοτάδι έπεσε στην Αίγυπτο με θύελα κλπ. Αυτό λοιπόν το φως, αυτό που λέει εδώ, εσκοτωμένη η βασιλεία αυτού, έπεσε σκοτάδι στη βασιλεία του Αντιχρίστου, πίπτει επί του θρόνου του Αντιχρίστου. Τι είναι αυτό, αισθητόν σκότος? Πιθανότατα είναι αισθητόν σκότος. Ο Ανδρέας γράφει περί νοητού σκότους και περί, συνεπώς, περί συγχύσεως στη βασιλεία του. Δηλαδή, «και εσκοτισμένην δείκνυστε, άτε αφεγγεί το της δικαιοσύνης ηλίο την χάνουσαν». Ξέρετε τι είναι? Είναι η ποικίλη σύγχυση, εάν δεν είναι και αισθητή αυτή, αυτό το σκοτάδι, είναι η ποικίλη σύγχυση που θα επικρατεί τότε μεταξύ των θείασωτών του Αντιχρίστου.
Είναι αξιοπρόσεκτο ακόμα ότι αυτή η πληγή ειδικά στρέφεται εις τον θρόνο του Αντιχρίστου, ειδικά, που δείχνει την σύγχυση της διακυβερνήσεώς του. Ταυτοχρόνως όμως η θειασότητα του Αντιχρίστου θα μαστίζονται και από τις προηγούμενες πληγές, και μάλιστα τις πρώτες από τα έλκη τις πληγές, και από τον πόνο που θα αισθάνονται, και θα έρχεται και το σκοτάδι ή η σύγχυση στα πράγματα της διακυβερνήσεως του Αντιχρίστου, θα μασούν τις γλώσσες τους από τον πόνο. Ακούστε παρακαλώ, εικόνα φοβερή. Θα μασούν τις γλώσσες τους. Για να το καταλάβετε αυτό το μάσημα της γλώσσης, έχετε δει όταν σφάζουμε ένα ζώο, ένα κατσίκι, ένα πρόβατο, όταν το σφάζουμε το ζώο, το ζώο από τον πόνο δαγκώνει τη γλώσσα του. Και όπως ήδη εσφάγει, πάμε να ανοίξουμε το στόμα του ζώου και έχει δαγκωμένη τη γλώσσα του. Είναι μια εικόνα φοβερή που δείχνει τι πόνο θα αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά παρά τα αυτά, φοβερό, δεν θα μετανοούν, αλλά θα βλασφημούν. Δηλαδή βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι οι πληγές αυτές έχουν βεβαίως ένα τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά δεν στερούνται και παιδαγωγίας προς μετάνοιαν, διότι ανά πάσα στιγμή λέγει εδώ το ιερόν κείμενον ότι δεν μετανοούν να δοξάσουν το Θεό. Και συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι είναι πλέον πλανεμένοι από τον διάβολο, πλανεμένοι από τον Αντίχριστο, και κατ' επίγνωση ζουν στο κλίμα του Αντιχρίστου. Εκείνοι που δεν ζουν κατ' επίγνωση, αυτοί θα μετανοήσουν. Αυτοί που παρασύρθηκαν χωρίς να ξέρουν πολλά πράγματα, αυτοί θα μετανοήσουν. Θα πληγούν από τις πληγές, αλλά θα μετανοήσουν. Γι' αυτό λέγει «δεν μετανόησαν», που σημαίνει ότι θα ειδύναντο κάποιοι να μετανοήσουν. Για να λάβουμε μία εικόνα αυτής της παρούσης πληγής και τελειώνουμε, ας υποθέσουμε, αγαπητοί μου, έναν άρχοντα που κυβερνά μια χώρα. Πάρτε τον Αχάβ του Βορείου Βασιλείου των Εβραίων. Και επειδή είναι θεήλατος, τον διώχνει ο Θεός δηλαδή, δεν τον θέλει, τότε εναντίον του στρέφεται η φύση, με σεισμούς, με ξηρασίες ή με πλημμύρες, με αρρώστιες, με πείνα ή ακόμα και με εξεγέρσεις εσωτερικές του λαού του, ή ακόμα και με επιθέσεις εξωτερικές των εχθρών. Μια βασιλεία που υπάρχει απέραντη σύγχυση. Αυτό θα συμβεί και στη βασιλεία του Αντιχρίστου, και θα επέλθει η σκότωση και η σύγχυση αυτής της διακυβερνήσεώς του, που θα αποδεικνύεται καθημερινά στους θειασότες του ως απατεώνας. Αξιοσημείωτα ακόμα ότι οι δίκαιοι δεν θα δέχονται τις πληγές αυτές, θα είναι μόνο θεατές, όπως τότε και ο λαός του Θεού στην Αίγυπτο είχε την πλήρη ηλιοφάνεια, δηλαδή την πλήρη γνώση του Χριστού, και δεν θα υφίστανται αυτήν την σκότωση των εχθρών του Θεού. Ένα πράγμα μας μένει, αγαπητοί μου, η άμεσος φροντίδα μας να ανήκουμε πάντοτε εις των λαών του Θεού.